Καλώς ήρθατε σε ένα ολόφρεσκο επεισόδιο. Έφυγε το καλοκαιράκι. Δεν θέλω να το λέω γιατί θα με περάσετε για κακό. Αλλά σήμερα, επειδή μπήκε και ο Σεπτέμβρης, θα κάνουμε ένα απίστευτο αλμυρό κέικ. Θα είναι φανταστικό, θα είναι πανλαφρό, θα είναι πολύ εύκολο. Ξεκινάμε τώρα να γυρνάμε στις δουλειές μας σιγά σιγά. Με μισή καρδιά, συμφωνώ, και εγώ έτσι είμαι. Γυρνάνε τα παιδιά μας στο σχολείο. Ποιος δεν θέλει να έχει ένα κεκάκι μόνιμα στο ψυγείο του, να κόβει κομματάκι, να το παίρνει παρέα και να έχει το καλύτερο σνακ που θα μπορούσε να έχει. Πολύ απλά τα βήματα, δύο μπολάκια θα χρειαστούμε. Υγρά, στερεά. Τίποτα άλλο. Τι θα κάνουμε, ξεκινάμε με τα υγρά μας. Ηλιέλαιο μέσα σε ένα μπολάκι. Μετά, εδώ θα βάλουμε τα τέσσερα αυγουλάκια μας. Τα αυγουλάκια είναι πολύ σημαντικά γιατί θέλουμε τι, να φουσκώσει το κέικ μας. Μαζί με το baking powder που θα βάλουμε και το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, θα έχουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Γιατί ένα φράτο κεκάκι νομίζω δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί αυτό. Ανακατεύουμε ελάχιστα να σπάσουν τα αυγουλάκια μας μαζί με το ηλιέλαιο. Πραγματικά είναι το πιο απλό κέικ και ό,τι έχετε στο ψυγείο σας. Σε αυτή τη βάση που θα σας δώσω μπορείτε να βάλετε το οτιδήποτε. Το μόνο σημαντικό που για να μας βγει αυτό το κέικ και αυτή η συνταγή είναι η φέτα δοδόνη για να μας δώσει αυτή την αλμυράδα και αυτή την πιπεράδα της γεύση και εννοείται το σφραγιστό γιαούρτι δοδόνη το πλήρες που θα μας δώσει αυτή την υφή μέσα και αυτή την οξύτητα που μας αρέσει. Πάμε να βάλουμε και 160 γραμμάρια σφραγιστό γιαούρτι δοδόνη από 100% ελληνικό αγελαδινό γάλα να μας δώσει αυτή την ωραία οξύτητα που θέλουμε. Και αυτό που περισσεύει. Και απλά ανακατεύουμε. Αφού έχουμε τελειώσει με τα υγρά μας, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα στέρεα τα γυαλιά. Αφού ολοκληρώσαμε με τα υγρά μας στοιχεία, πάμε τώρα να κοσκινήσουμε τα στέρεά μας υλικά. Λοιπόν, baking powder μέσα. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του μέσα. Το θέλουμε να είναι αφράτο το κέικ μας, γι' αυτό βάζουμε και το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και το baking για να το βοηθήσουμε επιπλέον. Και απλά περνάμε. Baking και αλεύρι πανέτοιμο. Τώρα, επόμενο στάδιο. Ζαμπονάκι, αν θέλετε βάζετε bacon, αν θέλετε βάζετε παστράμι, αν θέλετε να βάλετε γαλοπούλα, αν θέλετε λίγο πιο healthy, ό,τι θέλετε απολαντικό και έχετε στο ψυγείο σας, μια χαρά μπαίνει στο στάδιο με το αλεύρι. Απλά θα το κόψουμε κυβάκια. Το έχουμε ξαναπεί, όταν φτιάχνουμε κέικ και θέλουμε σε όλη την επιφάνεια του κέικ, όταν κόβουμε κομματάκια, να έχουμε παντού την ίδια γέμιση, οτιδήποτε θέλουμε. Δηλαδή, αν βάζουμε ξηρό καρπό, μπαίνει στο αλεύρι. Αν βάλουμε τώρα αλαντικό, μέσα στο αλεύρι. Γιατί το αλεύρι θα αγκαλιάσει το υλικό μας και όταν μπει στο κέικ μας, θα φουσκώσει και θα έχουμε παντού το ίδιο προϊόν. Ζαμπονάκι. Τέλεια και πάει όλο μέσα. Αχ. Απλά τα πράγματα μέχρι στιγμής, Νικόλα. Δεν έχει δυσκολευτεί. Θα την κάνει συνταγή. Έχουμε τα υγρά μας πανέτοιμα. Έχουμε εδώ τη βάση μας με το σαμπονάκι, το αλεύρι και το μπέικιν. Και τι θέλουμε εδώ πέρα για να έρθει και να δέσει. Μπόλικο θυμαράκι. Θα κρόψουμε 2-3 κλωναράκια εδώ. Του πάει υπέροχα μαζί με τη φέτα δοδόνη, μαζί με το γιαουρτάκι μας, το ζαμπόν. Είναι τέλειο συνδυασμός. Τέλεια. Και τώρα, ένα στάδιο μας μένει. Απλά θα το ανακατέψουμε. Κουταλάκι. Και θέλουμε ίσα-ίσα να καλυφθεί στην ουσία το ζαμπονάκι μας με το αλεύρι. Εδώ είσαι. Και τελευταίο υλικό μας, πιπεράκι. Μπόλικο. Εμένα μου αρέσει, βάζω. Μην το λυπηθείτε. Πάμε εδώ. Πάει αυτό έξω το θερμαλό. Και προσθέτουμε τα υγρά μας μέσα στα στέρεα υλικά μας. Όλο μέσα. Μαριζούλα, τη φίλη μας, Μαρίζ. Και απλά ομογενοποιούμε. Κοιτάξτε εδώ. Ίσα-ίσα θέλουμε να αρχίσει να απορροφάτε το αλευράκι μας. Θα γίνει ένας υπέροχος χυλός, θα μας χωμυρίζει. Το θυμαράκι μας μέσα, το γιαουρτάκι μας, όλα αυτά τα καλούδια που έχουμε βάλει. Και νομίζω πόση ώρα κάναμε, 5 λεπτάκια. Ούτε, 5 λεπτάκια. Τελευταίο βήμα είναι να βάλουμε μπόλικη φέτα δοδόνη μέσα. Να μας δώσει αυτή την αλμυράδα που θέλουμε μέσα στο κέικ μας. Πάμε στην ουσία με τα χεράκια μας, κοιτάξτε, να πάει παντού. Λοιπόν, όλα είναι πανέτοιμα. Το μόνο μας μένει μία τελευταία γυροβολιά. Εδώ, να αρχίσει να παντρεύεται το μείγμα μας μαζί με τη φετούλα. Δεν σας λέω τίποτα. Θοδωρή, το μυρίζεις, έχει μπει η κάμερα μέσα. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει και muffins, ατομικά muffins.
Θα τα ψήσετε 20 λεπτά και αντί για 55 λεπτά που θα ψήσουμε εμείς το κέικ μας και θα είναι εξαιρετικά από μόνα τους. Αλλά νομίζω το κέικ έχει άλλη γλύκα γιατί το βγάζετε σε ένα πρωινό, σε μια μάζοξη, σε μια παρέα που θέλει να φάτε κάτι και απογευματάκι είναι εξαιρετικό. Και that's it. Αυτό ήταν. Δύσκολο. Το μόνο που μένει είναι να φουρνίσουμε. Λοιπόν, έχουμε μια φόρμα του κέικ 30x11. Έχουμε περάσει με βούτυρο αγελάδος δοδόνι. Έχουμε βάλει λίγο λευράκι ίσα για να μας βοηθήσει να το ξεφορμάρουμε και να μην σπάσει σε καμία περίπτωση το κέικ μας. Λοιπόν, και πάμε όλο το μείγμα να το βάλουμε μέσα ομοιόμορφα, να έχουμε παντού το ίδιο πάγος για να φουσκώσει έτσι όπως πρέπει. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο είναι. Είναι κολλώδες λόγω ότι έχουμε βάλει το στραγιστό για όλη το δόνι. Έχουμε βάλει και τα βουλάκια που θα δώσει αυτή τη διόγκωση που θέλουμε. Μοσχομυρίζει φετούλα το φιναράκι. Και απλά απλώνουμε, κοιτάξτε εδώ. Είτε με ένα κουταλάκι, με τη μαρίς μας. Τελευταίο στάδιο είναι το κάνω πάντα. Βοηθάει για να φύγει ο αέρας. Δίνουμε και ένα μπιζάρισμα όποιος πάει να κοιμηθεί, τον ξυπνάμε. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε στρώσει πολύ ωραία το κέικ μας. Μοσχομυρίζει και άψητο που είναι. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο σε 160 βαθμούς στον αέρα, στη μεσαία θέση του φούρνου μας. Ψήνουμε για 50 με 55 λεπτάκια να ρωτήσει από πάνω, να γίνει έτσι τραγανό, να μοσχομυρίσει η φετούλα, το φημαράκι μας, όλα τα καλούδια που έχουμε βάλει, να φουσκώσει, να γίνει έτσι όπως πρέπει μπαμπάτσικο. Και γυρνάμε πίσω να σερβίρουμε σε 55 λεπτάκια. Λοιπόν, η κεκάρα μας, κοιτάξτε εδώ, είναι πανέτοιμη. Την ψήσαμε 55 λεπτάκια, την έχουμε αφήσει να κρυώσει 10-15 λεπτάκια για να σταθεροποιηθεί και να σφίξει το κέικ μας. Και κοιτάξτε εδώ τι έχουμε φτιάξει. Το κέικ για όλες τις στιγμές της ημέρας το λέω εγώ. Και πάμε να το κόψουμε να δείτε τι συμβαίνει και μέσα. Κοιτάξτε εδώ, έχει παντού τη φετούλα, έχει παντού το ζαμπόν. Μοσχομυρίζει, γίνεται αφράτο. Και ταυτόχρονα είναι κολλώδες, δηλαδή επειδή έχουμε βάλει το γιαούρτι της Δοδόνη μέσα, έχει δώσει αυτή την οξύτητα και αυτή την υφή, που είναι κάτι διαφορετικό και αν το δοκιμάσετε μόνο θα το καταλάβετε. Κοίταξτε εδώ μόνο, ομορφιά. Πού είσαι, εδώ είσαι. Κοίταξτε. Εγώ στο χωριό μου αυτό το λέω marbling. Δηλαδή μαρμαρωτό. Έχει φετούλα, ζαμπόν, θυμαράκι. Έχει όλα τα καλούδια μέσα και σε μόνο μια δαγκονιά περνάμε καλά. Ξυλαράκι. Κέικ. Και κοιτάξτε εδώ, ομορφιά. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο νομίζω. Για το σχολείο, για τη δουλειά, για ένα snack γρήγορο στο σπίτι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Από την ώρα που θα ξεκινήσετε σε 1 ώρα και 5-10 λεπτά, εκεί περίπου 70 λεπτά χρειαζόμαστε για να έχουμε αυτή εδώ την κεκάρα πανέτοιμη. Και πώς τελειώνει ένα κέικ το οποίο σέβεται τον εαυτό του που έχει μέσα φετούλα και γιαουρτάκι και ζαμπόν, λίγο ελαιόλαδο. Και θυμαράκι. Το κεκάκι μας είναι. Πανέτοιμο. Περιμένει να το φτιάξετε κι εσείς. Νομίζω ότι με αυτό το κέικ δεν μπορεί να χάσετε ποτέ. Είναι πανεύκολο, είναι οικονομικό, είναι πεντανόστιμο, έχει πάρα πολλές γεύσεις μέσα που νομίζω για Σεπτέμβριο μήνα, για τη δουλειά όπως είπαμε, για το σχολείο, για όλες τις ώρες της ημέρας, είναι ό,τι μα ό,τι πρέπει. Το αφήνω αυτό εδώ για να φωτογραφηθεί και ήρθε η ώρα να το δοκιμάσω. Όπως το σερβίρουμε, θα το φάμε κι εμείς. Λίγο λαδάκι. Εδώ. Πραγματικά γεμίζει το στόμα γεύση. Ένα κομμάτι είναι το τέλειο σνακ. Νομίζω ότι ακόμα και εμένα μπορεί να με κρατήσει. Είναι μπαμπάτσικο, είναι γευστικότατο. Έχει μέσα τη φετούλα δοδόνη που μοσχομυρίζει όλο το κέικ. Έχει μια τέλεια υφή, πραγματικά. Το σφραγιστό γιαούρτι δοδόνη έχει κάνει τη δουλειά του γιατί είναι αυτή η ελαφριά οξύτητα και το κάνει και πολύ ελαφρύ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Το μόνο που πρέπει να κάνετε, ξέρετε τι είναι. Like. Subscribe. Ακολουθήστε μας. Τσάμπα είναι. Στηρίξτε μας για να κάνουμε ακόμα περισσότερες συνταγές για εσάς και για εμάς, γιατί και εμείς περνάμε καλά με όλο αυτό. Αγαπήστε μας, το έχουμε ξαναπεί. Εμείς σας αγαπάμε. Αφήστε σχόλια τι άλλο θέλετε να δείτε από εμάς. Φιλάκια πολλά, να προσέχετε. Καλή επιστροφή στην πραγματικότητα, γιατί είναι Σεπτεμβράκης, ωραίος μήνας. Χαμόγελα θέλουμε, τίποτα άλλο. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλάκια πολλά.